Μουδιασμένη είναι η κοινή γνώμη με το αποτέλεσμα των εκλογών. Όπως δηλώνουν, περιμένουν να δουν τι θα κάνει η νέα κυβέρνηση και αν δεν κάνει κάτι καλό, ο Γιώργος Παπανδρέου θα πάθει αυτό που έπαθε ο Κώστας Καραμανλής. Ο κόσμος είναι μουδιασμένος. Κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει. Κανένας. Ακούς κανένα, τι να περιμένουμε. Ό,τι κάνει πρώτα, θα κάνουν και δεύτερη. Δηλαδή, τίποτα. Τι θα κάνουν, τίποτα. Έτσι νομίζω. Μα κάνει να κάνουν. Η ελπίδα είναι στο Γιώργο. Εάν ο Γιώργος δεν κάνει τίποτα, θα πάθει το ίδιο ότι έπαθε και ο Κωστάκης. Ποιήση, ειρήνη θέλουμε. Και τα άλλα τα βρίσκουμε. Θα αλλάξει. Θα αλλάξει και ξεκινάει καλά τώρα. Άμα δώσει αυτό το επίδομα που λέει, το έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης, 500 και 1.300 ευρώ, ξεκινάει καλά. Πήρε μεγάλα ποσοστά, γι' αυτό πρέπει να κάνει κάτι. Κάτι πρέπει να κάνει, βέβαια. Δεν γίνεται. Η ελπίδα είναι αυτό τώρα. Άμα γι' αυτό τώρα είμαστε για. Για τον ισθμό μετά που λένε. Αλλά εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι θα κάνει πολλά πράγματα. Εύχομαι στο Γεωργάκη να πάει καλά. Τι περιμένεις, ως συνταξιούχοι, οικογενειάρχοι, τι περιμένεις. Περιμένουμε να έχουμε καλή περίθαλψη. Περιμένουμε να έχουμε ασφάλεια. Τέλος πάντων, και παιδεία και ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα να τα προσέξει. Αύξηση των αγροτών θέλω. Που είπε, έτσι το είπε. Είπε αύξηση των αγροτών. Αυτό περιμένω. Για τις οικογένειες, για τον κόσμο, τι περιμένεις. Για τον κόσμο να διοικήσει καλά. Για το κοινό. Από την νέα κυβέρνηση τι περιμένετε. Αυτά που έταξε. Εντάξει πολλά. Αυτά που, τη φτώχεια, το μεροκάματο και τη σύνταξη. Η σύνταξη. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Ασφάλεια στον κόσμο, τα πάντα. Τα πάντα, ασφάλεια στον κόσμο και τη σύνταξη. Να τη εκάστη μας, να το κάνει όλο ένα. Τίποτα άλλο. Να το κάνει ένα σύνταξη και εκάστη όλα μαζί. Έλα, πολλά, κοιτάξτε, αλλά θα τα δώσει όλα. Θα τα δώσει. Άμα δεν τα δώσει. Λίγα, όχι και όλα μονοκοπανιά, δεν μπορεί, όποιος και να είναι. Για θα πάθουν και ζάχαρα. Βέβαια, ναι, από λίγα. Και εκείνο το είκα να συμμορφώσουν εκεί πέρα που καθόμαστε όξο με το κρύο. Καθόμαστε όρθιοι 2 ώρες, 3. Το είκα.